Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη βραδιά αυτή που γίνεται για 10η συνεχή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς πατέρες της Εκκλησίας, τον κύριο Έπαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον πρώην κύριο Έπαρχο Γιάννη Μαλταμπέ, την ορχήστρα μας και τον κύριο Πανταζή που ήρθε αφιλοκερδό σήμερα να παίξει για μας και να τραγουδήσει, τους εκπροσώπους των συλλόγων όλων, όλα τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών που πρόσφεραν τις φουρτάνες τους και που όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν να δουλεύουν για το Σύλλογο. Και φυσικά όλους εσάς που πάντα μας στηρίζετε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το καινούριο ΔΣ που εκλέχθηκε μετά από τις αρχηρησίες μας. Πρόεδρος του Συλλόγου, Βάσο Καρατζοπούλου. Ταμίας, Ανδριανή Μπαγγέλα. Γραμματέας, Σωτηρία Αντωνιάδου. Μέλος, Στέλλο Μπενά. Μέλος, Αντωνία Σκενδέλη. Αναπληρώτριες, Φραγκίσκη Μπουρατζέρη και Ελισάβετ Φράγκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Σύλλογος Γυναικών, από τη μέρα που ξεκίνησε, η στόχη του ήταν να συνδράμει ενεργά σε όλους τους τομείς, στα πολιτιστικά, στα κοινωνικά, στην υγεία και στο περιβάλλον. Νομίζω ότι η πορεία φαίνεται μέσα από τις δράσεις μας και επιβεβαιώνεται με αυτήν. Από τη μέρα της εκλογής του ΔΣ, έχει βγάλει πρόγραμμα δράσεων για τους επόμενους μήνες, ενημερώνοντας τα μέλη μέσω μιας ομάδας Messenger που δημιουργήσαμε, ώστε να γνωρίζουμε κάθε μήνα τι θα κάνουμε. Μέσα στα μελλοντικά μας σχέδια είναι η συμμετοχή στη γιορτή των Καλικατζάρων, την κοπή της πίτας, η μερίδα περιποίησης γυναικών με μαχηλιάς και κόμωση, εκδρομές, μαθήματα πρώτων βοηθειών για τέταρτη φορά, και αυτό έχει ένα σκοπό. Γιατί νομίζω ότι τη στιγμή που κάναμε όλα αυτά τα σεμινάρια και πολλοί από εμάς έχουν πάρει πιστοποίηση για να μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ, είναι καιρός να βάλουμε όλοι ένα χέρι να αποκτήσουμε και έναν απεινιδιωτή στην περιοχή μας. Μπορεί να σώσουμε έναν άνθρωπο. Ίδρυση χορευτικού τμήματος, συμμετοχή στην Αθήνα σε μια μεγάλη εκδήλωση γαστρονομίας που θα γίνει, συνεργασία με την Άνδρο Skin Chef για τη δημιουργία ενός πολυχώρου που θα είναι για μικρούς και μεγάλους. Ένας χώρος που θα μπορούν εκεί να γίνονται πολιτιστικές δράσεις, αθλοπαιδίες, εκθέσεις, ημερίδες. Να σας ανακοινώσουμε κιόλας, όταν μιλάμε για συνεργασία το εννοούμε, ότι στις 19 Δωδεκάτου, η μέρα Τετάρτη, οι Άνδρες Κινσέκ, ο Σύλλογος Γυναικών Κορθίου, ο Σύλλογος Αϊδονίων, ο Σύλλογος Μουστακίου, ο Σύλλογος Καπαριάς, θα συνδράμει ούτως ώστε να γίνει Καραγκιόζης με δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά και για τους μεγάλους. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι που ούτε και το ΔΣ δεν γνωρίζει. Είναι μια μικρή έκπληξη. Μετά από επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο του ΙΑΣΟ,
και με την Διευθύντρια Μάρκετινγκ όλα τα μέλη του Λόγου που έχουν γραφτεί στο Μητρώο μας θα αποκτήσουν παροχές από το νοσοκομείο Γιασό, όπως και τα παιδιά τους. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω κάποιες. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύουσες ειδικότητες. 30% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις και δωρεάν 200 ευρώ ετησίως σε περίπτωση έκτακτης επίσκεψης στο Γιασό. Θα υπάρχουν προνομιακές τιμές και αναφορικά λέω όσο αφορά παιδορθοπαιδικό, παιδοκαρδιολογικό έλεγχο, παιδοανοτιξιακό έλεγχο, παιδιατρικό check-up, 20% έκπτωση σε περίπτωση νοσηλείας, που σημαίνει ότι αν με το ΕΟΠΗ θα έχετε κάποια συνδρομή εκεί, δηλαδή θα καλύψει ένα ποσό, θα υπάρχει επιμέρους έκπτωση 20%. Αυτά θα είναι για όσο αφορά τα παιδιά. Και επίσης, όσα παιδιά γεννούνται στο Γιασό, το 90% των εξόδων σε μία νοσηλεία θα καλύπτεται από ασφαλιστική εταιρεία που έχει το Γιασό. Άρα λοιπόν, σε ένα κτέκτο αυτό, σε κανένα μην τύχει βέβαια τα παιδιά μας, αλλά το 90% καλύπτεται από την ημέρα που γεννιέται το παιδί και για ένα χρόνο από ασφαλιστική εταιρεία. Όσο αφορά τις γυναίκες, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200 ευρώ. Στα περιστατικά θα υπάρχουν προνομιακές τιμές όσο αφορά τον έλεγχο μαστού, επίσκεψη σε ειδικό ρευματολόγο, αλλεργολογική εκτίμηση, αναβάθμιση θέση σε δίκλινο σε περίπτωση νοσηλείας. Επίσης 20% έκπτωση επί του ρυθμολογίου, 20% έκπτωση σε περίπτωση νοσηλείας, το ασφαλισμένο με ανάδοτο ποσό απορρόφησης των 500 ευρώ, ενδοκρινολογικό έλεγχο με υπέρηχο και ειδικές εξετάσεις, μέτρηση οστικής πυκνότητας και φυσικά ήδη έχουμε κλείσει για τον Μάρτιο μια μεγάλη ημερίδα που θα αφορά την ημινόπαυση. Θα έρθει κλιμάκιο από το Γιασό, οπότε θα γίνει στο Κόρδι, στο πολιτιστικό μας μεγάλο κέντρο. Σε όλο αυτό τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά έναν πολύ αγαπητό μας συντοπίτη, τον Μιχάλη Ταναπαλάκη. Ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο του και η βοήθειά του την έχουμε δεχτεί αρκετή. Με δωρεές στην εκκλησία, με βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν οικονομικό πρόβλημα, με δωρεά όλο τον εξοπλισμό του ιατρείου του προς το ιατρείο το μεγάλο το δικό μας, το πολυδύναμο ιατρείο. Με γυναικολογική καρέκλα που όταν ο Σύλλογος Γυναικών είχε φέρει εφταμελή κλιμάκιο από το νοσοκομείο Μεταξά και ζητήσαμε την γυναικολογική καρέκλα από το κέντρο υγείας, δεν μας δόθηκε για 2 μέρες. Τότε λοιπόν ο Μιχάλης Απαλάκης αγόρασε ο ίδιος γυναικολογική καρέκλα και την προσέφερε στον χώρο για να μπορέσει να γίνει εξέταση. Επίσης, στον χώρο εκείνον έχει προσφέρει και ένα παλμογράφο, το οποίο μετρά τους παλμούς της εκτέρες. Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, γιατί συνήθως πλησιάζουμε άνθρωπους για χορηγούς. Κάποιους τους έχουν ξεχάσει όμως και έχουν απογοητευτεί. Αυτοί οι άνθρωποι απλόχερα κάναν διάφορα έργα στον τόπο μας και τους έχουμε ξεχάσει. Ας μην θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους μόνο και βλέποντάς τους ως ευρώ. Θα πρέπει να τους τιμούμε με εκδηλώσεις. Όπως και το Ίδρυμα Μωραΐτη. Θα πρέπει να γίνει μια εκδήλωση με όλα αυτά που έχουν κάνει. Όπως και για τον Ψάλτη και για όλους αυτούς που έχουν προσφέρει. Δεν θέλουν χρήματα, μία τιμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του τοπικού, τον Θωμά τον Σκαρώνη, ο οποίος είναι μετά μας και στηρίζει, και έναν άλλον πρόεδρο, παιδιά. Τον Αντώνη τον Τζιώτη, που δίνει ζωή και χαρά σε όλο το Κόρδι. Πρόεδρος Κινσέφ.